Τι ψήφις καλλιτές, των θεώθεν οδηγεθέν των σεωντάτων μητροπολιτών, των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδο της Ιερατείας της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, ευσεφείς την ουράχιστος εγώ, όπως καταστώ Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ιδίας. Ευχαριστώ καταρχάς τον Μακαριώτη Αρχιεπίσκοπο, την Ιερά Σύνοδο που με εξέλεξε Μητροπολίτη της Πατρίδος μου, τη Μητρόπολη Ιδίας. Ευχαριστώ τους άρχοντες, οι οποίοι ήταν πάντοτε δίπλα μου. Εκτιμώ ότι ήταν η τέλεια επιλογή σήμερα στο πρόσωπο του κ. Αθανασίου, που πλέον είναι Μητροπολίτης Ηλίας, ο Αθανάσιος Μπαχός. Ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει πόσο εργατικός, συνεπής και ευαίσθητος είναι στα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ότι υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες για μια ποιμαντορία η οποία θα χαρακτηρίζεται από πνευματικό έργο αλλά και από κοινωνικό έργο στις μέρες που ζούμε με τις μεγάλες δυσκολίες. Του εύχομαι να ζήσει, να έχει έτη πολλά. Εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε μαζί του, όχι τώρα στην εκλογή του, αλλά και όλα τα χρόνια που με τα δείγματα γραφής του που έχει στην ποιμαντορία του έχει κερδίσει όλο τον ελληνικό λαό και ήταν χαρακτηριστική η ομόθυμη, η απόλυτη, θα έλεγα, στήριξη στο πρόσωπό του που τις προηγούμενες μέρες είδαμε στην Ηλία. Σελίδα για την Ιερά Μητρόπολη Ηλίας. Ευτυχώς όλα πήγανε κατευχήν και πλέον έχουμε νέο Μητροπολίτη της Μητροπόλεως μας, τον κύριο Αθανάσιο. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, προέρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας μας, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, έχει διακονεύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα την περιοχή μας. Ένας άνθρωπος άοκνος, δραστήριος, φιλέσπλαχνος, με φιλάνθρωπα αισθήματα.